αντίτου τον Βαλεριάνο. Μούτσος με τον Βασιλαντονόπουλο. Καραγκούνης, ωραία παλιά τρύπα αποκτήθηκε από την Μπόκα. Ωστόσο ήρθε τώρα το γκολ, δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πλάνα για τον Πάκο Ερέρα. Δεν ήταν ικανοποιημένος ασφαλώς. Αντωνόπουλο πλάζει τη Μούτσο, Βάντερσον, Επστάιν, Μπαράλες και Καραγκούνη αντί του Μπερτόχλιο. Στο Παπιτενέ. Για τους γηπεδούχους. Περιμένει στήριγμα. Εδώ το κοντρόλ του σκόρερ του αγώνα δεν τον βοήθησε. Μπορεί να βγάλει κόντρα η Λαμία και η παλιά ήταν πολύ ωραία από τον Καραγκούνη. Μπαράλες μπαίνει στην περιοχή του Παθηναϊκού. Και ο φιλοξενούμενος και λογικό. Είναι μια καλή έδρα όπως αυτή του Πανατολικού απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Προφανώς είναι μια καλή αρχή ο πρώτος βαθμός. Τρυφογυρίζει, περνά κάθετα όμορφα για τον Καραγκούνη. Μπερτόου. Κατέβασε ο Καραγκούνης, ωραία πάσα. Τα κουνάκι του Καραγκούνη πάλι για τον Μπερτό. Πέρισε ο Αναστασιάδης, τη βγάζει ο Δημούτσος. Ο Μπαράλες με τον Καραγκούνη. Πολύ ωραία ενέργεια. Δεξιά αριστερό και προώθηση στον Μπαράλε. Το ότι ο Ρόμανιτς ήταν σε θέση offside. Καραγκούνης για τον Βασιλαντονόπουλο. Αυτός φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Περνάει ωραία στον Καραγκούνη. Ο Καραγκούνης θα πατήσει για τον Μπουλούλη. Ένα πολύ ωραίο γκολ από την Λαμία. Αλλαγή για τον Παπαργυρίου. Μπουλουλής πέρασε στον Καραγκούνη. Για τον Παυλίδη. Εκείνος για τον Βουό που παίζει με μία. Για τον Καραγκούνη και αυτός ανεβάζει τον Βάρκα. Ωραία, ο Μπλάζιτς. Τον Καραγκούνη. Ανεβαίνει ο Βάρκας. Η σέντρα του Βάρκα. Ο Βουτσελάς με τις γροθιές. Ο Βασιλούδης προσπαθεί να τρέξει την Κέρκυρα αλλά έχει. Καλή. Καραγκούνης. Κάθετα για τον Μαρκόφσκι, παίρνει ξανά ο Καραγκούνης, τώρα θα συνεργαστεί με τον Παύλη. Λισόπουλος, Πιτλής. Με Καραγκούνη που είναι κλεισμένος και προσπαθεί και βρίσκει με ως. Μια παλιά που ελέγχει ο Ζησόπουλος, Καραγκούνης. Ο Λαγός, τσελεπίθηση μπάλα, τώρα κατεβαίνει με τον Καραγκούνη και τον Βουό να θέλουν συνδυά. Καραγκούνης προσπάθησε και κέρδισε από τον Βαλεριάνο. Καραγκούνης. Πέρασε ωραία από τον Γκαρσία. Ο Νταμίρ Κάναντι έκανε ανάλυση της φάσης του. Πώς μπήκε τον γκολ στο Χαβιέ Ούμπιδες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ παραστατικός και παραστατικό αυτό το στιγμιότυπο. Βασιάδης ένα γέμισμα για τον Μπαράλες. Αυτό το κεφάλι πάρα πολύ όμορφα για τον Καραγκούνη που έχει χώρο. Περνάει υπέροχο ο Καραγκούνης. Έχει και στήριγμα τον Μπλάζιτς. Το φάουλ. Να το Ρομπερτόλιο που ανοίγει το παιχνίδι του Καραγκούνη. Πολύ ωραία τρύπα του Καραγκούνη. Κάνει την αποφυγή του Κοροβέση από την απάνω. Κατοχή από ό,τι θα έπρεπε και έδωσε την ευκαιρία στους αμυντικούς να το κόψουν. Ο Καραγκούνης βγαίνει με χώρο. Άνοιξε την πάνω, πέρασε. Εδώ είναι φάουλ. Και βγάζει και κάρτα κατευθείαν για τον Κοτούρη. Ο Ζησόπουλος διορθώνει. Ο Παυλίδης κάτω για τον Μαρκόφσκι. Περιμένει στήριγματα. Βρίσκει ένα στον Καραγκούνη που κάνει εκπληκτική κίνηση και αδειάσει τον κριτικό για να αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραγκούνη. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Δημούτσο. Έπαιξε για τον Μπαράλες. Τώρα ο Καραγκούνη στην περιοχή. Ο Δημούτσος ωραία σέντρα. Η ευκαιρία για το 3-1 το οποίο δεν έρχεται. Θυμίζω 64-36 υπέρ του Άρη κατοχή στο πρώτο μέρος. Βασιλαντονόπουλος ζητάει ο Καραγκούνης. Τον βλέπει χαμηλά. Καραγκούνης. 27ο λεπτό στο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Η κεφαλιά έξω από τον Μαρκόφσκι. Με τον Καραγκούνη να είναι πάνω στην μπάλα, ο Μπαράλες και οι υπόλοιποι στην περιοχή, εκτελεί κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα, 3-2 η Λαμία, στο 80. Αλλά δεν παίρνει την μπάλα ο Καραμάνος, την πήρε ο Καραγκούνης, ωραία, είδε δεξιά του συμπαίκτη του αμαρκάριστο, θα βγει ένα σούτ, όχι λέει, αυτή τη φορά. Κάθετα για τον Επστάιν, η σέντρα, ευκαιρία με τον Καραγκούνη να πλασάρει, αποκρούει εντυπωσιακά ο Λυσγάρας. Ο Μπλάζιτς τώρα. Έχει αντιπάλους μπροστά του, δεν μπορεί να σουτάρει.
Σέντρα από τον Βάντερσον για τον Μπαράλες. Παίρνει την κεφαλιά. Ωραία το τελείωμα και πάλι από τον Καραγκούνι. Για τις προηγούμενες φορές για τον Δημούτσο αυτή τη φορά. Σκόντρας έτοιμος να βγάλει τη σέντρα για τον Μπαράλες. Περνάει παλιά. Κεφαλιά out από τον Εκκλησ. Με τον Μαρκόφσκι να βρεθεί στο εδαφός. Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει την προσπάθεια. Στρώνει για τον Καραγκούνι. Ωραίο τελείωμα. 2-0 ο Απόλλων.